εδώ βλέπετε τι έγινε πριν από λίγο έξω από το Μέγαρο Μαξίμου. Είναι απέναντι από την είσοδο του Μεγάρου Μαξίμου. Κάποιοι προσπάθησαν ένα πανό να αναρτήσουν. Αναρωτιέμαι τώρα πώς έφτασαν πάλι μέχρι εκεί όσοι αυτοί που ήθελαν να αναρτήσουν το πανό, υπό την έννοια ότι από χθες ακούμε ότι είναι δρακόντια τα μέτρα ασφαλείας, ότι δεν περνάει τίποτα, ούτε μήκα δεν θα περάσει στο... Ναι. Λοιπόν, πάμε στον Αντώνη Ατζολέτο να μας πει τι ακριβώς έγινε που βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Έλα, Αντώνη. Ασφαλισμένοι από το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, έφτασαν εδώ ακριβώς απέναντι από το Μέγαρο Μαξίμου στο πεζοδρόμιο. Επιχείρησαν να ανοίξουν ένα πανό το οποίο είχαν φτιάξει και μιλούσαν για τις 20 μέρες διαμαρτυρίας και που είναι στο δρόμο ακριβώς για την κατάργηση του ΝΑΤ. Αμέσως έτρεξαν απέναντι οι άντρες της φρουράς του Μεγάρου Μαξίμου. Το πανό έκλεισε, ουσιαστικά δεν πρόλαβε καν να ανοίξει. Το πήραν οι αστυνομικοί. Ειρηνικά, δεν είχαμε κάποια επεισόδια πάνω σε αυτό. Υπήρξε μια μικρή συζήτηση των ασφαλισμένων με τους αστυνομικούς. Τελικά αποχώρησαν, πήγαν προς τη Βουλή, όπου εκεί σε λίγο θα έχουν συναντήσεις με κάποιους εκπροσώπους κομμάτων. Πήραν πίσω και το πανό τους. Βέβαια, το θέμα είναι, όπως είπες και εσύ, πώς έφτασαν για άλλη μια φορά ως εδώ. Και δεν ήταν η μόνη. Το πρωί, νομίζω, είχαμε και μια παρόμοια διαμαρτυρία από αστυνομικούς στο Μέγαρο Μαξίμου. Και πριν μερικές μέρες πάλι είχαμε δει εκεί τέτοιες διαμαρτυρίες. Αντώνη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.